Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις στην επιχειρηματική ζωή του τόπου και συνδεόμαστε μέσω Skype με τη Λέτα Καλαμαρά για να ξεκινήσουμε από τον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας, Λέτα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μία θετική πλευρά και μία αρνητική πλευρά, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Έτσι και στην οικονομία. Αύξηση 17% στο μέσο όρο του δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΕΛΤΡΑΝ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την COSMOTE, που εξετάζει ακριβώς την ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Η αρνητική πλευρά είναι ότι η Ελλάδα δυστυχώς, παρά αυτή την αυξητική πορεία σε αυτόν τον τομέα, κινδυνεύει να μην πιάσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ψηφιακής δεκαετίας 2030 για την ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, διότι ναι, μεν υπάρχει αυξητική τάση, αλλά είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτό που απαιτείται για να πιαστούν οι στόχοι. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ακολουθήσουν τον δρόμο της ψηφιακής μετάβασης. Σε αυτούς τους παράγοντες, ναι, Μαρία. Θα μας πεις τους παράγοντες, αλλά το ξέρουμε, λέτε, ότι για όλα τα πράγματα χρειάζεται χρήμα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πόσο θα έπρεπε να τρέχει αυτό το ποσοστό για να συγκλίνουμε με το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πολύ περισσότερο από αυτό το διψήφιο νούμερο. Γιατί είμαστε ακόμα στις τελευταίες θέσεις. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από ό,τι έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής και το ΕΛΤΡΑΝ που εξετάζει αυτά τα δεδομένα. Να πούμε το εξής, ότι μόνο το 39% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στα πρώτα στάδια του δείκτη. Δηλαδή είναι στο elementary and basic, έτσι όπως χωρίζονται οι κατηγορίες. Δηλαδή τελείως πρώιμο στάδιο, εντάξει. Το elementary είναι τελείως πρώιμο στάδιο. Το basic το λέει και η λέξη, βασικό. Και μόλις το 33% βρίσκεται σε πιο προχωρημένα στάδια, advanced στάδιο και ideal στάδιο, δηλαδή ιδανικό στάδιο ψηφιακής ετοιμότητας. Για να το κάνουμε και λίγο πιο χειροπιαστό, Λέτα, όταν λέμε μικρομεσαία, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ή μπορεί να είναι ένα κατάστημα, ας πούμε ένα κομμωτήριο. Και όταν λέμε ψηφιακή ετοιμότητα, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να φανταστούμε ότι η κράτηση των ραντεβού, των επισκέψεων, αν γίνεται με το γνωστό τευτέρι και στυλό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα στάδιο πρώιμο, γιατί δεν έχει μπει το application και η ψηφιακή ζωή στην λειτουργία του καταστήματος. Είναι κάτι τέτοιο ή είναι κάτι ακόμη πιο προχωρημένο? Είναι και αυτό που περιγράφησα και ακόμα περισσότερα, είναι η ψηφιακή παρουσία και επικοινωνία, δηλαδή ακόμα και η ύπαρξη ιστοσελίδας, είναι οι ψηφιακές συναλλαγές και η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο, είναι τα διοικητικά συστήματα διαχείρισης πόρων, ένα καλό ERP, ένα βασικό CRM. Και όχι μόνο, βέβαια, άμα πάμε σε λίγο μεγαλύτερες μεσαίες επιχειρήσεις, πλέον υπάρχει πλήθος τεχνολογικών εργαλείων που φαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε, όπως είναι οι υπηρεσίες cloud, όπως είναι το IoT, όπως είναι το data analytics, όπως είναι το digital marketing. Οι ψηφιακές υποδομές ακόμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές. Τα συστήματα ασφάλειας, εκεί δείχνουν οι περισσότεροι ότι το καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι το εφαρμόζουν. Θα σας πω μόνο το εξής. Είπες προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι θέμα χρημάτων. Ναι, είναι θέμα χρημάτων. Και τι γίνεται? Τότε που τα προγράμματα υπάρχουν και μάλιστα δίνουν επιδότηση κατά 90%. Δυστυχώς, μα πάρα πολύ δυστυχώς, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρώτον δεν τα γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Έχουν λυπή ενημέρωση. Γιατί δεν φτάνει η πληροφόρηση σε εκείνες? Γιατί δεν ξέρουν πού να ψάξουν να δουν ποια προγράμματα μπορούν να αντιστοιχούν στη δική τους δραστηριότητα και άρα να ενισχύσουν, να επιταχύνουν το δρόμο τους προς την ψηφιακή μετάβαση? Και ένα ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εταιριών δεν προχωρά, φτάνει δηλαδή στη γνώση του προγράμματος, αλλά δεν προχωρά στην αξιοποίησή του λόγω γραφειοκρατίας. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα και πρέπει να ξεπεραστούν για να μπορέσουμε ακριβώς να πιάσουμε τους στόχους που είπαμε προηγουμένως και κινδυνεύουμε να μην τους πιάσουμε όσον αφορά την ψηφιακή ωριμότητα.
ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να δώσω και είναι λίγο, πάρα πολύ σημαντικό. Να συμπληρώσω και λίγο με παλμό της αγοράς. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από μικρομεσαίους είναι ότι είναι σαστισμένοι και αγωνιούν για την επιβίωσή τους. Όχι για τη βιωσιμότητα, που είναι κάτι πιο μακρόπνο. Για την επιβίωσή τους από τα Χριστούγεννα και μετά. Δηλαδή το θέμα είναι πολύ επίγον. Οπότε υποψιάζομαι σε μια τέτοια ψυχολογία κανένας ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας δεν επενδύει για την επόμενη πενταετία ή τέλος πάντων για την ψηφιακή αναβάθμισή του. Είναι λίγο σύνθετο νομίζω το ζήτημα. Ναι, και κάποιος πρέπει να τους πει γιατί τα ευρήματα τι δείχνουν. Ότι όσοι ακολούθησαν και υιοθέτησαν πιο σύγχρονα εργαλεία σε συνεργασία που πατάνε πάνω στην τεχνολογική υποδομή, αύξησαν πωλήσεις και μείωσαν κόστος. Ναι. Αυτά ήταν από τα ωφέλη, τα οποία είναι και ευρήματα της έρευνας. Επομένως, χρειάζεται σίγουρα καλή άμεση διαχείριση με την έννοια του κατεπήγοντος της καθημερινότητας, που όπως σωστά είπες έχει να κάνει με την επιβίωση και σε δεύτερο και σε παράλληλο χρόνο, με όσες δυνάμεις υπάρχουν, επένδυση με αξιοποίηση όμως των εργαλείων, των οικονομικών που δίνονται. Για να μπορέσουν να κάνουν την ψηφιακή μετάβαση. Νομίζω ότι ήταν μια ωφέλιμη συζήτηση αυτή για όσους μικρομεσαίους μας παρακολουθούν και ελπίζω να βάλαμε ένα μικρό σποράκι έτσι στην αντίληψή τους για το επόμενο βήμα της ψηφιακής τους εξέλιξης.